Θα παίξουμε λίγο με τις αποχρώσεις ακόμα. Ίσως αν ανεβάζαμε τη θερμοκρασία, τη ζωντάνια, χωρισμός, ok ήτανε. Τώρα το μικραίνουμε. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Θα το βάλουμε μαύρο. Οπότε, προσαρμογή στο φως εδώ πέρα, κατεβάζουμε φωτεινότητα τελείως, έκθεση τελείως και είμαστε κομπλέ. Ωραία, οπότε έχουμε προσθέσει Real σε Vili σε μερικές λεπτομέρειες. Και απομένει κάτι από Μπαρτσελόνα να βάλουμε. Αν βάζαμε κάποιες κάθετες γραμμές κόκκινες εδώ πέρα. Όχι, πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε μία μπάλα. Πρέπει οπωσδήποτε να μπει μία μπάλα. Ή τώρα μου ήρθε σαν φλασιά, ίσως το κάνουμε σαν περίγραμμα. Λοιπόν, έχω σκεφτεί δηλαδή, παίρνω και το σήμα της Real. Έτσι. Κατεβάζουμε στα background το σήμα της Barcelona. Να είναι τοποθετημένο σε κάτι τέτοιο. Να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή το περίγραμμα της Μπάρτσα. Μπορεί να το κάνουμε τώρα που το σκέφτομαι. Χάλου κάπου αντιγράφουμε. Μπας και αλλάξουμε γνώμη πάλι. Αλλά θα πάμε αυτή τη φορά. Να ξέρετε είναι πιο εύκολο να κάνει τη φωτεινότητα λευκή και να επεξεργαστείς μετά πολλά χρώματα παρά να το κάνεις σκοτεινό εξ αρχής, γιατί το μαύρο μετά δεν μπορεί να αλλάξει σε τίποτα. Οπα, εδώ. Ενώ αντίθετα το λευκό μπορεί να πάρει 1000 αλλαγές. Ξανά το ίδιο πράγμα. Φωτεινότητα, κομπλέ, ένα ακόμα θέλουμε και εδώ, ορίστε, ορίστε. Τώρα έχει πολύ ένταση άσπρου εδώ που τα λέμε, αλλά δεν μας πειράζει. Θα κάνουμε μια αντιγραφή. Και γιατί θα κάνουμε αντιγραφή, γιατί θέλουμε περίγραμμα. Το τοποθετούμε ακριβώς. Λίγο πιο ψηλά. Εδώ ας πούμε. Φαίνεται ωραίο. Και να δούμε τι χρώμα μπορούμε να βάλουμε. Έχω στο μυαλό μου μήπως βάλω κάτι κόκκινο ή το μαυρίσω τελείως. Και το χρυσαφί πάει πάρα πολύ. Αυτό η απόχρωση, η μπύλο. Μ' αρέσει. Λοιπόν, λέω να το αφήσω έτσι. Οπότε έχουμε βάλει και το στοιχείο της Μπάρτσα για αρχή. Το ξέρω, είμαι πάρα πολύ καλός. Είναι εφέ το οποίο συνηθίζω να το χρησιμοποιώ κάθε τόσο. Λοιπόν, τώρα έχουμε Μπαρτσελόνα και
Μπαρτσελόνα και Σεβίλη. Τώρα τι απόχρωση θα έχουν αυτές οι γραμμές, δεν ξέρω. Και πώς θα είναι. Είτε κάθεται σκέφτομαι να είναι, είτε αγώνες. Θα πάρουμε πάντως, θα επιλέξουμε εδώ πέρα που λέει σχήμα, στο γεμίσμα, όχι την κλίση, το μοτίβο. Και έχει γύρω στις 15 επιλογές. Και παραπάνω, μη σας πω. Θα επιλέξουμε αυτό. Μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα. Δεν... Α, μπορούμε και να αλλάξουμε και την απόχρωση. Λειτουργεί αυτό μετά σαν σταγονόμετρο. Παίρνουμε τη Σεβίλη. Κατεύθυνση. Είπαμε θέλουμε διαγώνια. Θα το μεγαλώσουμε. Ωραία. Είναι καλή αρχή. Μετά μπορούμε να αλλάξουμε το σχήμα. Ορίστε, έχουμε και άλλες επιλογές εδώ. Για κάποιο λόγο μου αρέσει αυτό. Πολύ βασιλικό εδώ που τα λέμε. Και μην σας πω ότι οι άκρες ταιριάζουν πολύ και με το σήμα της μπάρτσα. Ωραία. Τώρα τσεκάρω κάποιες λεπτομέρειες. Για να δω λίγο. Δεν έχει φτάσει στο 100%. Αν φτάσει, θα προεξέχει λίγο. Λέω να το αφήσουμε έτσι. Και ας προεξέχει, δεν πειράζει. Αλλά για να είμαστε ακόμα πιο σίγουροι, θα κάνουμε το εξής. Αυτή τη φορά δεν θα πάρουμε γραμμή, θα πάρουμε χρώμα. Και βάλουμε λευκό. Πήραμε λευκό. Το αλλάζουμε το σχήμα. Γιατί? Για να μείνει έτσι. Γιατί θα μείνει έτσι? Γιατί εμείς θέλουμε να αλλάξουμε και το σχήμα αυτό. Ένα λεπτό. Αυτό εδώ πέρα που έχουμε επιλέξει. Αν δεν είχαμε αυτό και είχε αλλάξει σε κίτρινο, θα άλλαζε και το background σε κίτρινο. Εμείς δεν το θέλουμε, άρα για να σώσουμε το λευκό, το οποίο πρέπει να μικρύνει το oval, το oval λέμε, λοιπόν, για να το σώσουμε, θα πρέπει να το μικρύνουμε. Και τώρα απλά κάνουμε κάποιες τοποθετήσεις, μικρούλες. Νομίζω είναι εντάξει. Να βάλω και ένα περίγραμμα σε αυτό. Για να δούμε. Όχι. Σε αυτό θα βάλω. Θα βάλω... Τώρα και θα βάλω την απόρρωση αυτή. Όπα, όπα, τι έκανα, το χάλασα. Να το φτιάξω. Και αυτό θα το φτιάξω.
Ορίστε. Λοιπόν, και το περίγραμμα αυτό θα βγει κάπως έτσι άμα το φτιάξουμε. Μάλλον, για να δούμε. Όχι, όχι, δεν θέλει έτσι σίγουρα. Αν βλέπετε να αλλάζουν αυτά, είναι γιατί χρησιμοποιώ και τα βελάκια αυτή τη στιγμή, οπότε εκτός από την άνοδο, εδώ πέρα υπάρχει άνοδος και σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, ξαναπαίρνω το ποντίκι. Λοιπόν, νομίζω με τη Σεβίλη έχουμε καλυφθεί φουλ. Ρεάλ δεν θα βάλουμε κάτι παραπάνω. Είναι 38 από μόνη της. Πρέπει να κάνουμε κάτι με τις γραμμές της Μπαρτσελόνα. Ή και όχι, δεν ξέρω. Δεν θέλει πάρα πολλά. Γιατί είναι από μόνο του σε αυτά τα σήματα πολύ ισχυρά. Πάμε να παίξουμε με το εφέ που λέει εδώ πέρα. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο, θέλουμε τώρα κάτι σε μπλε. Προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε αυτό, το μπλε. Αλλά το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι το κυτρινίσαμε και δεν έχουμε καλές επιλογές. Πρέπει να το ξανακάνουμε άσπρο. Ορίστε. Και πάμε λίγο γρήγορα. Όχι εδώ, εδώ. Δεν έχει εδώ κάτι που να μας βολεύει. Ούτε εδώ. Όχι. Αν πάμε στο χρώμα. Τόνος. Τίποτα. Α, κάτι φτιάχνει, κάτι φτιάχνει. Κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Λοιπόν, πάμε λοιπόν και συνεχίζουμε. Ανεβάζουμε, όχι, 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 όχι. Αχ, το χάσαμε. Ωραία. Λοιπόν, από το άσπρο έχουμε καταφέρει να πάμε στο γαλάζιο. Σιγά σιγά θα πάμε και στο μπλε. Ξέρω, είπα γρήγορα, αλλά τελικά δεν. Ματέωση. Αυτό έχει και γραμμές. Το οποίο μου το κάνει χαλιά το σύμμα. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό, αν το καταφέρουμε και το κάνουμε λίγο πιο... Νομίζω αυτό λέγεται πετρόλ. Πιο μπλε. Θα βγει τέλειο. Λοιπόν, πάμε χρώμα. Πειράζουμε τη ζωντάνια. Πειράζουμε τη θερμοκρασία. Και βλέπετε, γίνεται ήδη πιο μπλε. Τώρα γίνεται γαλάζιο. Κορισμός μας ενοχλεί να είναι.